Καταρχάς, πήρε 8 μήνες στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στον κύριο Μητσοτάκη για να πούν ότι κάποια στιγμή, μετά από ένα μήνα, θα πάρουν κάποια μέτρα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουν αφήσει ανεξέλεγκτη την εσχροκέρδεια στην αγορά ενέργειας. Έπρεπε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 3 μέρες να ανακοινώσει ότι η κοινοβουλευτική μας ομάδα καταθέτει τροπολογία στη Βουλή προκειμένου να μην υποχρεούνται οι καταναλωτές να πληρώνουν αυτή τη ληστρική ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, μέχρι ότου κριθεί η νομιμότητα από τα δικαστήρια, γιατί όπως ξέρετε έχει προσφύγει και η ΕΚΠΙΖΟ από την πλευρά των καταναλωτικών οργανώσεων, αλλά και η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Και ενώ ο κύριος οικονόμου, όταν το ανακοίνωσε αυτό, ο κύριος Τσίπρας, βγήκε να κατηγορήσει τότε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, βλέπουμε ότι η πραγματικότητα, η κοινωνική κατακραυγή, υποχρεώνει τώρα, έστω και στα λόγια, να λέει... Εάν έρθει στη Βουλή κάτι τέτοιο, θα το ψηφίσετε? Μα κοιτάξτε, εμείς το προτείνουμε. Είπαμε ότι καταθέσαμε τροπολογία. Μάλιστα. Και είναι σαφές ότι αν η κυβέρνηση το υιοθετήσει, αλλά δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αρνείται καταρχάς να φορολογήσει την εσχροκέρδεια που υπάρχει. Σας θυμίζω ότι πριν από 2 μήνες ο Αλέξης Τσίπρας προκάλεσε και προσκάλεσε ταυτόχρονα τον κύριο Μητσοτάκη να φορολογήσει και μάλιστα αναδρομικά την εσχροκέρδεια των εταιριών ενέργειας που εμείς την υπολογίζουμε ότι έχει φτάσει το 1,5 δις. Όταν προχτές πήγε στην ΡΑΕ ο κύριος Τσίπρας, του είπανε, ρώτησε αν υπάρχει αυτό το ποσό? Φυσικά, ο κύριος Τσίπρας... Πήρε απάντηση. Αυτό το λέω για ενημέρωσή μας, ναι, αντιλαμβάνεστε. Η ΡΑΕ αυτή τη στιγμή, παρότι ξέρουμε ότι από τον περασμένο Μάρτιο δίνει καθημερινά τα στοιχεία στην κυβέρνηση, προφανώς έχει δεσμευτεί από την κυβέρνηση να τα παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης όταν κάποια στιγμή δεήσει να τα παρουσιάσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ήδη έχουν περάσει 2 μήνες. Πάμε να είναι ανεξάρτητη αρχή, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά έσπευσε όμως ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, στην ουσία, να προκαταλάβει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία από την ΡΑΕ. Και μάλιστα εδώ θέλω να σας πω, κύριε Παπαδάκη, ότι εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα είχαμε ζητήσει να έρθει ο πρόεδρος της ΡΑΕ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία το παρέπεψε μετά το Πάσχα, πρόκειται να έρθει αυτές τις μέρες. Βλέπουμε συνεχώς μια διαδικασία κολλησιεργίας. Άρα το πρόβλημά σας είναι ότι καθυστερεί, καθυστερεί και επιτέλους θα πάρει κάποια μέτρα ή γιατί αυτά δεν σας ικανοποιούν? Εγώ νομίζω ότι είναι 2 τα προβλήματα. Το ένα είναι ότι καθυστερεί, γιατί δεν θέλει να θίξει τους ιδιώτες παρόχους και τους μετόχους της ΔΕΗ που πλέον έχει ιδιωτικοποιήσει. Και επίσης έχει και μία άρνηση, μία αποκοπή από το πρόβλημα. Δηλαδή αυτή η παραπομπή για όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά αποδείχτηκε ότι είναι μία διγλωσία. Γιατί ενώ μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης περιμένω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν η Ισπανία και η Πορτογαλία επιτέλους δώσανε μία μάχη και πήραν μία εξαίρεση, όπου στην ουσία έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή αποσυνδέσαν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από την χοντρεμπορική του φυσικού αερίου και έχουν μία μείωση 40% στα τιμολόγια στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να περιμένει κάποιες ευρωπαϊκές αποφάσεις. Γιατί πραγματικά σημαίνουμε στη ληστρική, όπως την είπατε, αναπροσαρμογή στις τιμές του ρεύματος, γιατί ψηφίσατε, γιατί κάνατε νόμο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό σας κατηγορεί η κυβέρνηση. Καταρχάς, δεν ίσχυε επί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η ρήτρα αναπροσαρμογής άρχισε να εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του 2021, δηλαδή τους τελευταίους 10 μήνες. Και μάλιστα η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν ίσχυε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ και μάλιστα υπήρχε και μείωση.